Όσο ακούσαμε και τώρα καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Χατζόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Εκπαιδευτικός. Μπαμπάς τεσσάρων παιδιών. Δεν ξέρω αν αυτός ο λόγος σας οδήγησε στο καινούργιο βιβλίο σας που εντάσσεται στην νεανική εφηβική λογοτεχνία. Αλλά είστε πολυγραφότατος και έχετε έτσι ένα πολύ ωραίο τρόπο γραψίματος. Έχουμε ξαναγνωρίσει το έργο σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για πειρατές. Νι και τον Νι-Πι, τον τελευταίο πειρατή του Αιγαίου και το νερό της ζωής. Τώρα. Ναι. Αλληγορικό είναι, έτσι. Όχι. Όχι. Ναι. Υπάρχει, αν και το πλαίσιο όλο το ιστορικό είναι πραγματικό. Η ιστορία εξελίσσεται στο 1828 και είναι η χρονιά που ο Καποδίστριας μαζί με τη βοήθεια των Μεγάλων Δυνάμεων προσπάθησε να πατάξει την πειρατεία στο Αιγαίο. Υπήρχαν πάντως πειρατές στο Αιγαίο. Ναι. Απλά. Συνολικά υπήρχαν. Έχουν καταγραφεί, πρέπει να ασχολούνταν γύρω στους 50.000 άνθρωποι με την πειρατεία. Μα αυτό ακριβώς. Εγώ επειδή άρχισα λίγο να διαβάζω το βιβλίο, δηλαδή, εντάξει, δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Αλλά μου έκανε αυτό εντύπωση, γιατί βέβαια μέσα από το μυθιστόρημα να περνάνε όλα αυτά πολύ ωραία, αλλά μου έκανε εντύπωση στοιχεία δηλαδή, που δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί από την ελληνική ιστορία δεν έχει δοθεί έμφαση τώρα, αν υπήρχαν Έλληνες πειρατές και πόσοι. Έχουμε κολλήσει στο αγγλοσαξονικό πρότυπο των πειρατών των βορείων θαλασσών και των ωκεανών. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι και ο Μπαρμπαρόσα ήταν ελληνικής καταγωγής. Εδώ υπάρχουν στοιχεία στο βιβλίο. Ναι. Λέτε για ονόματα, για προσωπικότητες, χαρακτήρες. Ναι. Όλο το πλαίσιο, το ιστορικό και αρκετά από αυτά τα πρόσωπα που αναφέρονται, όπως είναι ο Ιππόλιτος Μπισόν που είναι Γάλλος ναύαρχος, ο Κριεζής που είχε αναλάβει την Πάτακα, ο Μιαούλης καλά και τον Κανάρι, τον ξέρουμε όλοι. Όλο το πλαίσιο, το ιστορικό είναι πραγματικό. Μυθικά στοιχεία υπάρχουν. Είναι και ο μύθος του νερού της ζωής που τον αναζητεί. Εντάξει, είναι ένας. Οι ήρωες αναζητούν το θησαυρό του Χατζού του Σούσουρα, ο οποίος είναι και αυτός υπαρκτό πρόσωπο. Α, μπράβο, για να ακόμα τα πούμε. Και ψάχνουμε ένα θησαυρό ενός υπαρκτού βέβαια προσώπου. Ναι. Ακόμα και σήμερα, αν πείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι και σήμερα οι κυνηγοί θησαυρών που υπάρχουν ακόμη. Ψάχνουν τα ίχνη. Τον αναζητούν, ναι. Γιατί υπήρχε. Τι θησαυρό ήταν αυτό, πόσο αμύθιτο. Αμύθιτο, ναι. Υπήρχε η φήμη ότι το ημερολόγιο του, το οποίο έλεγε που ακριβώς βρίσκεται το θησαυρό, βρισκόταν στο Άγιον Όρος. Αυτό το στοιχείο το χρησιμοποίησα εγώ. Εντάξει, οι ήρωές μας έχουν το ημερολόγιο, αλλά μετά μέχρι να φτάσουν υπάρχει μια ολόκληρη περιπέτεια. Μάλιστα. Πάντως είχαν να κατασκευαστεί και οχυρωματικά έργα για την αποτροπή των πειρατών σε πάρα πολλά νησιά. Έχουν μείνει κάποια. Αλόβητα από τον χρόνο δηλαδή. Ναι. Η πειρατεία είναι, όπως λέει, είναι ενδημικό φαινόμενο στο Αιγαίο. Δηλαδή υπάρχει σε όλους αιώνες. Οι Έλληνες πειρατές έδωσαν. Πώς ήταν οι Έλληνες όμως πειρατές, διέφεραν από αυτό το αγγλοσαξονικό πρότυπο που μας πουλάνε κινηματογραφικά. Ίδιο, όχι, ναι. Πολλά από αυτά που έχουμε από το αγγλοσαξονικό πρότυπο, ας πούμε δεν υπήρχαν παπαγάλοι, δεν υπήρχαν. Ένα μάτι. Ναι, με ένα μάτι υπήρχε. Υπήρχε, αλήθεια. Ναι, συνήθως εντάξει, γιατί τραυματίζονταν στις μάχες, χάναν πόδια, χέρια. Αλλά εκείνο που είναι το κυρίαρχο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Δεν είναι τόσο ρομαντικοί. Ήταν άγριοι, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους. Ήταν πανέξυπνοι, πανούργοι. Δηλαδή για να καταλάβουμε, ήταν κλέφτες και αρματολοί των θαλασσών. Κάτι ανάλογο. Εκείνο που πολλοί δεν. Με την υπηρετική Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να ήταν και τα ίδια πρόσωπα. Εκείνο που επίσης. Επειδή είμαι και δάσκαλος, και έτσι προέκυψε και το βιβλίο αυτό. Δηλαδή, είχα μια χρονιά, είχα έκτη δημοτικού, η οποία είναι να κάνουμε νεότερη ιστορία. Και ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς την ιστορία που μιλούσατε και πριν, κατά τη γνώμη μου, είναι μέσα από τη λογοτεχνία, ειδικά για παιδιά. Τώρα είπατε μεγάλη κουβέντα, σοφή κουβέντα, γιατί τα παιδιά βλέπουν ιστορία από την Τετάρτη Δημοτικού και ψυχαίνονται την παπαγαλία. Όταν προσεγγίζεις την ιστορία μέσα από την ιστορία ή μέσα από τη λογοτεχνία ή το θέατρο, είναι πολύ πιο εύκολο να περάσεις όποια νοήματα θέλεις. Έτσι προέκυψε λοιπόν η ιδέα για αυτό το υπέροχο βιβλίο. Και να πω, εκείνο που είναι μια εποχή που δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά. Ναι. Όπως επίσης και πολλοί διακρίνουν τι διαφορά έχει η πειρατεία με τον κούρσο. Άλλοι είναι οι κουρσάροι και άλλοι είναι οι πειρατές. Για εξηγήστε το λίγο αυτό, γιατί εμείς. Οι κουρσάροι ήταν. Δεν διακρίνουμε διαφορά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον κουρσάρο και τον πειρατή. Οι κουρσάροι ήταν πειρατές πάλι, οι οποίοι είχαν άδεια, έγγραφη από διάφορα κράτη, είτε από το ελληνικό είτε από το αγγλικό. Να λαιλατούν καράβια αντιπάλων. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν άδεια, ακόμα και στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, οι Έλληνες είχαν άδεια να λαιλατούν καράβια Οθωμανικά.
είχαν άδεια από τους Άγγλους να λαϊλατούν καράβια γαλλικά. Αυτό δηλαδή, βέβαια, δεν το τηρούσαν. Ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή τους χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά σαν έναν άτυπο δεύτερο στρατό. Οι περισσότεροι από τους γνωστούς ήρωες του 21 έχουν υπάρξει κουρσάρι. Mm. Απλώς το κράτος έπαιρνε. Ενώ οι πειρατές ήταν αυτόνομοι και είχαν άλλους στόχους. Ναι. Εντάξει, τα όρια τους ήταν πολύ εύκολα, περνούσαν από το ένα στο άλλο. Δηλαδή δεν θα κάναν διάκριση μετά ποιο πλοίο θα χτυπούσαν. Απλώς δίνανε ένα ποσοστό από τα αυτά που λαιλατούσαν, το δίνανε στους... Πώς πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις τους και στη συνέχεια της λαιλασίας? Ναι, είναι δύο. Ένας τρόπος που είναι πολύ, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, είναι αυτό που κάνανε οι μανιάτες, οι οποίοι... Εμβολισμός. Ήταν κρυμμένοι σε βράχια και σε απόκρημες ακτές. Είτε λόγω, όταν υπήρχε πανεμιά, ένα πλοίο δεν κινούνταν, αυτοί με κοπήλατα πλοιάρια χτυπούσαν γρήγορα αυτά τα πλοία, είτε με κάποια πάλι πλοιάρια που εκείνη την εποχή το να έχεις, ειδικά στο Αιγαίο που οι αποστάσεις είναι μικρές, όταν δεν φυσούσε, τα πλοία που, ήταν που είχαν ιστιοφόρα ήταν πολύ πιο δύσκολο να κινηθούν από ό,τι μετά. Οπότε υπήρχαν δύο τρόποι, ή από ξηράς επίθεση είτε από θάλασσα. Εκείνο που ήταν το καλύτερο λάφυρο βέβαια ήταν η δούλη. Που δεν ξέρω, μάλλον και εσείς θα το ξέρετε, ακόμα και μέχρι τα 1830, μέχρι το 1850, οι άνθρωποι πουλιόντουσαν ως δούλοι. Δηλαδή, μέχρι άνθρωποι... το 1850, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Η πειρατεία τελείωσε οριστικά στο Αιγαίο γύρω στο 1850. Αρκετά, και τότε βάφτηκαν και τα αγιοπελακή. Ναι, αρκετά αργά. Δηλαδή αυτό δεν το θυμόμαστε. Α, τότε βάφτηκαν άσπρα, λευκά. Τότε, ναι, από τα σπίτια. Ναι. Από τότε, γιατί μέχρι τότε προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τα χρώματα με το φυσικό περιβάλλον για να μην προκαλούν τα μάτια των πειρατών. Ωστόσο, επειδή όλη η ιστορία εξελίσσεται βέβαια στο Αιγαίο, το 1828, όπως είπαμε, χρονικά περίπου εκεί, ποια νησιά ήταν τότε εκείνη την εποχή που θεωρούνταν, ας πούμε, ότι είχαν πιο εύκολη πρόσβαση οι πειρατές για να ξεκουραστούν, για να ηρεμήσουν λίγο και όλοι, που θεωρούνταν, ας πούμε, κάποια νησιά ολόκληρα ασχολούνταν μόνο με την πειρατεία, όπως ήταν η Κάσος, τα Ψαρά. Αλήθεια. Ήταν η μόνη του. Ούτε αυτό το ήξερα. Ναι. Ούτε εγώ. Δεν έχω ιδέα γενικότερα για τους πειρατές έτσι αυτό το κομμάτι. Κύμολος που αναφέρεται και στο πειρατές. 100% πειρατικός πληθυσμός. Κύμολος, ναι. Άρα δεν ήταν. Και, εντάξει, ήταν προπύργιο και καταφύγιο παράλληλα. Οι περισσότεροι από αυτούς, το πλούτο που συσσόρευσαν, αργότερα τον επένδυσαν σε εμπορικές δραστηριότητες. Γίνανε, εντάξει, γίνανε έμποροι. Ναι. Πλειοκτήτες μετά. Πλειοκτήτες, ναι. Ναι, και έμποροι. Ένα νησί που το αναφέρω στο βιβλίο, που εκεί συμβαίνουν διάφορα, είναι η Κύμολος, που ήταν όπου εκεί ξεχειμονιάζαν οι πειρατές. Υπήρχαν ταβέρνες. Γι' αυτό ρώτησα ότι κάπου θα υπήρχε και ένα νησί που θα ήταν το καταφύγιο τους, ας πούμε. Ναι. Και η Μύκονος. Α, και η Μύκονος, και η Μύκονος, ναι, από τότε. Από τότε. Μύκονος σε κέντρο ηρεμίας, χαλάρωσης και ξεκούρασης. Για πείτε μας λίγο, εκτός από τις λαιλασίες και τις καταστροφές παραπλέον των πλοίων, από ό,τι είχα διαβάσει, πραγματοποιούσαν και επιθέσεις σε νησιά, σε χωριά. Ναι. Δηλαδή, έδαιναν στο λιμάνι, εισβολή, λαιλασία... Και... Ναι, κυρίως για να αρπάξουν δούλους που σας είπα. Μόνο για δούλους. Ναι, γιατί από τα χωριά δεν υπήρχε να. Δηλαδή άνδρες νεαρούς, δυνατούς. Ναι. Οι οποίοι πουλιόντουσαν, υπήρχαν συγκεκριμένα μέρη που. Στη Μάλτα, στην Μπαρμπαριά, στην Κωνσταντινούπολη. Από τι εποχές όμως. Δηλαδή μπορεί να έφευγες το πρωί να πας μαζί με τα παιδιά σου για να καλλιεργήσεις. Στο χωράφι. Ξέρω, μαστίχες στοιχείο, του χήνους και να επέστρεφες με ένα μέλος λιγότερο. Ήταν καθημερινότητα αυτή. Τώρα, σαν σενάριο ακούγεται αυτό, σε κινηματογραφική ταινία, ναι. Κοιτάξτε, η έρευνα ήταν είναι, εύκολη. Εκείνο που προσπαθώ. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία. Εντάξει, διάβασα αρκετά για να υπάρξει το βιβλίο. Αλλά εκείνο που προσπαθώ και μέσα από αυτά στις αφηγήσεις στα παιδιά είναι να καταλάβουν, που είναι και το πιο σημαντικό, να καταλάβουν την αξία της ζωής. Μπορεί σε εμάς να φαίνεται κάτι που είναι ότι είναι αυτονόητο, αλλά. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε χώρες όπως η Σύρια, από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί όχι μόνο να μην είναι αυτονόητο, αλλά να είναι το ζητούμενο. Άρα το συνδέεται και με το σήμερα, δηλαδή. Ναι, για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν και να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν τον κόσμο που ζούμε. Ναι. Μάλιστα. Η μνήμη περιέχει το μέλλον. Ωραία. Τώρα να ρωτήσω, γιατί
Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε να ασχοληθείτε? Εντάξει, μα, και με την έρευνα γύρω από τους Έλληνες πειρατές και κουρσάρους, αλλά και γενικότερα γραφτεί αυτό το βιβλίο. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία σαν αντικείμενο και ειδικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι προφορικές ιστορίες. Δηλαδή, γι' αυτό και το προηγούμενο βιβλίο μου που λέγεται Βιερού Γλυκά Φανού. Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι σας γνωρίσαμε με την νουβέλα Βιερού Γλυκά Φανού που ανέβηκε βέβαια και σε θεατρικό έργο. Το είχαμε ασχολείται παρουσιάσει. Με τη σφαγή της Χίου, που είναι και αυτή μια γενοκτονία που υπάρχει. Εκείνο όμως ήταν πιο σκληρό εκείνη η νουβέλα. Αυτό είναι προσαρμοσμένο σε νεαρούς. Είναι για παιδιά, εντάξει. Κυριαρχεί η περιπέτεια και το χιούμορ. Όχι η βία. Μας αρέσει το γυρίσατε και λίγο στο χιούμορ τώρα έτσι για να τσιγκλίσετε λίγο όπως λέμε και τους νεαρότερους αναγνώστες. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλό τάξιδο. Θα παρουσιαστεί και στην διεύθυνση βιβλίου. Το άλλο, το Σάββατο, όχι το μεθεπόμενο, 5 Μαΐου, δεν θα έχουμε ομιλίες και θα είναι δραματοποιημένα αποσπάσματα και επίσης... Πειρατές θα έχετε, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, πειρατές. Και επειδή είχε ανέβει, το είχαμε ανεβάσει σαν θεατρικό με την τάξη μου και είχαμε μελοποιήσει κάποια τραγούδια, θα είναι και η χοροδία του σχολείου, η οποία θα πει τα ραγούδια. Πολύ ωραία. Ποιο σχολείο? 31ο, το 40 κρυσιών. Α, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν κανένας από αυτούς τους Έλληνες πειρατές λάτρης των θαλασσών που τελευταία στιγμή αποφάσισε να κάνει το γύρο του κόσμου? Υπήρξε τέτοιο στοιχείο στην έρευνα? Να τα παρατήσει, εννοείται να φύγει. Να αφήσει τις λαϊλασίες και να αρχίσει την εξερεύνηση. Μπα, δεν νομίζω. Όχι, Το λέμε λοιπόν. Αυτό γιατί σε λίγο θα παρουσιάσουμε τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Θα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Ρώμα, δεν θέλει πολλές συστάσεις.